κάνουμε το παιχνίδι της Δευτέρας. Ξεκίνησα μια εβδομάδα πολύ ευχάριστα. Η νίκη και η δις βαθμή ήταν το καλύτερο, τα πρεμιέρα. Νομίζω ότι το παιχνίδι με τον Αγροτικό Αστέρα είναι ιδιαίτερο συνθηνικό. Ένας από τους κυριότερους λόγους είναι ο αγωνιστικός χώρος, η κατάσταση και η σύνθεση του γηπέδου στον εύωσμο. Δεν ξέρω αν θα ευνοήσει τον τρόπο παιχνιδιού μας, αυτό που επιθυμούμε εμείς να κάνουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η φιλοσοφία μας δεν αλλάζει. Θα κατέβουμε και πάλι με σκοπό τη νίκη του 3 βαθμού. Σίγουρα μιλάμε για μια ομάδα που είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία. Υπάρχουν πολλά όνειρα και φιλοδοξίες. Βρίσκεται ένα συνάδελφος, θα τον χαρακτήριζα εξαιρετικό, τον κύριο Τιλμπέρη. Είναι ένας νέος άνθρωπος με όρεξη για δουλειά. Χαίρομαι να βλέπω νέους ανθρώπους. Και γιατί ηλικιακά είμαστε κοντά, αλλά και γιατί καλούμαστε εμείς να αλλάξουμε κάποια πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Παρακολούθησα όλη τη χρονιά την περσινή και την πορεία του Αγροτικού Αστέρα. Οπότε είμαι βέβαιος ότι θα γίνει ένα παιχνίδι σε αγωνιστικά πλαίσια και στο τέλος του αγώνα θα είμαστε εμείς αυτοί που θα φύγουν και από εκεί με τους 3 βαθμούς. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο το παιχνίδι της Δευτέρας. Ξαναλέω και πάλι, το τρίπτυχο της επιμονής, υπομονής και πίστης πρέπει να μας ακολουθήσει και αυτή την εβδομάδα. Αλλαγές μπορεί να δείτε 3 κατά τη διάρκεια του 90 λεπτού, μπορεί να μην δείτε καμία. Μπορεί να δείτε στην 11, μπορεί να μην δείτε, οπότε περιμένουμε όλοι τη Δευτέρα. Κρατάω τους 3 βαθμούς, αυτό που κρατάτε όλοι και κρατάμε όλοι. Γιατί τελικά στο ποδόσφαιρο, κυρίως στην Ελλάδα, αυτό που μετράει είναι η νίκη, το αποτέλεσμα, άρα και 3 βαθμοί. Σε δεύτερη φάση κρατάω τη διάθεση των παιδιών, την όρεξη και την προσπάθειά τους για διάρκεια, με στον αγωνιστικό χώρο, την υπομονή που δείξαν στο πλάνο που ακολουθήσαμε, που μπορεί να μην ήταν από την αρχή προσιλωμένη και να είναι αποτελεσματικό αυτό το πλάνο, αλλά δείξαν στην πορεία του αγώνα ότι τελικά, όταν πιστεύεις αυτό που κάνεις όλη την εβδομάδα, θα σου οδηγήσει κάπου. Στα αρνητικά, που δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω αρνητικά, είναι το γεγονός ότι τελικά στο ποδόσφαιρο χρειάζεται και καθαρό μυαλό και καθαρή σκέψη. Είναι αυτό που λέμε να μην τσιμπάσει εύκολα. Είμαστε υποχρεωμένοι, όπως είπα και πριν, και την περασμένη εβδομάδα σε κάθε παιχνίδι να κατεβαίνουμε για την νίκη με σκοπό και με στόχο να προσφέρουμε και θέαμα. Όταν δεν μπορούμε, ας πάρουμε την νίκη με οποιοδήποτε τρόπο. Νομίζω ότι αρνητικό, εντάξει, δεν είναι τόσο αρνητικό. Πάντως είναι ένα κλικ ώστε να συνεχίσουμε ακόμα την πολύ σκληρή δουλειά, γιατί όπως είπα, αυτή η ομάδα δεν είναι ακόμα έτοιμη στο 100%. Έχοντας ιδιαίτερων συνθηκών, φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε, και αν όχι να σας το εξηγήσω, να το ερμηνεύσω, ότι ένα παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι μάλλον, παίζει ο αντίπαλος, το γήπεδο το οποίο αγωνιζόμαστε, ο κόσμος πολλές φορές. Όπως γνωρίζω, την περσινή χρονιά η ομάδα αντιμετώπισε να βγάζει 2 φορές. Και ήρθαν 1-1 και 2-2. Μια συνθήκη λοιπόν ιδιαίτερη, εγώ τον αγώνα στα μεταξύ του παιχνίδια αυτές τις 2 ομάδες, για την περσινή χρονιά. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει παρελθόν, σίγουρα θα μπορεί να υπάρχει. Η περσινή χρονιά μας έδειξε ότι ούτε εδώ κερδίσαμε, ούτε εκεί. Αυτό λοιπόν είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Από εκεί και πέρα, ακόμα και την ομάδα του Αγροτικού Αστέρα, όπως όλες τις ομάδες, ξαναλέω, τη σεβόμαστε. Έχουν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία. Απλά είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε προσιλωμένοι 100% σοβαροί, γιατί όλη την ομάδα αυτό κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Να είμαστε προσιλωμένοι και σοβαροί. Δεν ξέρω τώρα αν σας βοήθησα στη σκέψη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι νικηφόρο μπορεί να είναι ένα παιχνίδι, ακόμα και αν το έχει χάσει. Νικηφόρο, ξαναλέω, μπορεί να είναι ένα παιχνίδι, ακόμα και αν το έχει χάσει. Γιατί μιλάμε για ένα μαραθώνιο πρωταθλήμα. Καλή επιτυχία στον κύριο Κατσάρα, λοιπόν, και στον κόσμο της Αριστάνης, την Κυριακή αγώνα. Ναι. Το τι μπορεί να θέλω εγώ, τι μπορεί να έχω εγώ με τον κύριο Κατσάρα, είναι καθαρά δικό μου θέμα. Με τον κύριο Κατσάρα υπάρχει ένα σεβασμός και μια εκτίμηση ως άνθρωποι και ως περιεχόμενο της δουλειάς μας. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Είμαστε στην ευχάριστη λοιπόν θέση αυτή την εβδομάδα να έχουμε δουλέψει με όλα τα παιδιά, ακόμα και με τον Δημήτρη Σουάνη, ο οποίος βέβαια δεν βγάζει όλο το πρόγραμμα της προπόνησης, βγάζει το πρώτο μέρος, είναι καθαρά δική μου επιλογή και απόφαση. Θέλω να προστατεύσω τον ποδοσφαιριστή, γιατί δεν προστατεύω μόνο τον ποδοσφαιριστή, προστατεύω και μια την ομάδα.
τελικό τα παιδιά που απουσίασαν αρκετές ημέρες, που μιλάνε τα παιδιά, τα πέντε που λείπαν, να μην έχουν προλάβει να πάρουν όλο το περιεχόμενο, κυρίως το τακτικό κομμάτι, έτσι όπως έχουν δουλέψει. Από την άλλη, όσο ευχάριστο ακούγεται το ότι δουλεύουν 25 παιδιά, ποδοσφαιριστές, άλλο τόσο δύσκολο είναι. Πρώτον, για την επιλογή και η αξιολόγηση που πρέπει να γίνει το παιδί της Δευτέρας πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη και σοβαρή. Και δεύτερον, γιατί ξέρετε, εδώ κολλάει το θέμα του κ. Κατσάρα λοιπόν. 25 ποδοσφαιριστές είναι πολύ δύσκολο να τους έχει συνέχεια αυτό που λέω εγώ στα κόκκινα, να δίνεις όλους το ίδιο περιεχόμενο και να δίνεις όλους κίνητρα. Εγώ δεν φοβάμαι όχι τη δουλειά μου ούτε εμένα. Το κίνητρο που μπορώ να δώσω στον Κώστα Νεμπελά, αλλά να δώσω σωστά στον Παπαγιάννη. Από εκεί πέρα είναι πώς θα διαχειριστούν οι ποδοσφαιριστές. Οπότε για το παιχνίδι της Δευτέρας λοιπόν είναι όλη η επιμονή. Νομίζω ότι η υπομονή, η επιμονή και η πίστη είναι καθαρά αγωνιστικά κριτήρια. Μπορεί να ακούγονται ως συναισθήματα, ως ανθρώπινες καταστάσεις, αλλά μέσα από τη δουλειά όλη την εβδομάδα λοιπόν προσπαθείς να έρθεις πολύ κοντά, να χτίσεις και να το κάνεις δικό σου το τρίπτυχο αυτό. Αυτό λοιπόν το τρίπτυχο είναι καθαρά αγωνιστικό κριτήριο. Τώρα, η δική μου φιλοσοφία έχει να κάνει με τη δική μου ομάδα. Είμαι υποχρεωμένος και αναγκασμένος να κοιτάζω την ΑΕΛ. Τώρα, εάν θέλει η ομάδα του Ακόνου Καναμαριάς ή οποιαδήποτε ομάδα ή ο Αγροτικός Αστέρας να κατέβει στο γήπεδο με κάποια συγκεκριμένη σκοπιμότητα, επειδή λοιπόν όλα πίνονται εκ του αποτελέσματος, εμάς αυτό το τρίπτυχο συνεχίζει να μας ακολουθεί, συνεχίζουμε εμείς να το ακολουθούμε. Οπότε, αν φέρει πίν, γιατί είναι υποθετικό λάθος που θα σας πω, αλλά θα σας καλύψω φαντάζομαι. Τη Δευτέρα λοιπόν είχε καταφέρει η ομάδα της Καλαμαριάς με τη διπλή ζώνη άμυνας, με το μη παραλληλικό ποδόσφαιρο ή αν θέλετε με το να καταστρέψει το δικό μας παιχνίδι. Είχε καταφέρει και μας είχε πάρει τον βαθμό. Φαντάζεστε λοιπόν ότι το τρίπτυχο για εσάς δεν θα ίσχυε, ενώ για εμάς, όχι εσάς προσωπικά, για εμάς θα μας έκανε ακόμα πιο δυνατούς να συνεχίσουμε. Οπότε, το καθαρά αγωνιστικό λοιπόν κριτήριο είναι αυτό ότι μόνο η δουλειά θα μας οδηγήσει κάπου. Και εκεί που θέλουμε εμάς να μας οδηγήσει η δική μας δουλειά, η δουλειά δική μου, των ποδοσφαιριστών και όσων βρίσκονται στο αγωνιστικό τμήμα, είναι του χρόνου, τέτοια εποχή, να κάνουμε μια συνέντευξη τύπου, περιμένοντας την ομάδα της ΣΑΕ για τη Super League. Έτσι ακριβώς είναι. Ουσιαστικά, με μισή προπόνηση, σίγουρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω γιατί σημαίνει αυτό. Δεν θέλω να το επιμείνω, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Σίγουρα υπάρχουν κάποια παιδιά κυπέλλου, υπάρχουν κάποιες ομάδες που δεν έχουν άλλες ημερομηνίες. Από εκεί πέρα μιλάμε για το παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής και της τέταρτης. Εγώ αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου το παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής, με τον Αλουκό Αστέρα, βήμα-βήμα, παιχνίδι με παιχνίδι. Όταν θα έρθει εκείνη η εβδομάδα, σίγουρα το μόνο που μπορώ να πούμε ως δεδομένο είναι ότι εμείς θα πάμε να παίξουμε το παιχνίδι ενάντια στον Τελικό με μία μόλις προπόνηση και από όσο γνωρίζω θα είναι το πρώτο παιχνίδι που ο κόσμος θα είναι στην ομάδα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, ακόμα και σε αυτό το παιχνίδι, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος που θέλουμε όλη την νίκη, θα κατέβουμε για την νίκη, θα υπάρχουν πάλι ιδιαίτερες συνθήκες για μία ακόμη φορά. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα τελικά, κάθε Κυριακή, ή Δευτέρα ή Παρασκευή, θα αντιμετωπίζει ιδιαίτερες συνθήκες. Και πρέπει και καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και αυτές. Ωραία, έτσι όπως το θέτετε, λοιπόν, μπορεί να με το πλησιάσει η νίκη της Ακύρου ενός Ολυμπιακού Βόλου. Αν και δεν το είδαμε το παιχνίδι. Η πρεμιέρα λοιπόν έδειξε ότι δεν υπάρχουν φαβοροί. Το φαβορί στην κατηγορία είναι η ΑΕΛ. Διότι το ιστορικό προφίλ, όπως είπαμε, και θα το λέω κάθε φορά, το background αυτής της ομάδος δεν είναι για την κατηγορία, οπότε κατεβαίνει στον αγώνα κάθε Κυριακή σαν το μεγάλο, ως το μεγάλο φαβορί. Άρα εμείς καλούμαστε να το αποδείξουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η εικόνα του Ηρακλή, τόσο από τα φιλικά σου και στην πρεμιέρα του, είναι αξιοζήλευτη, όπως και η εικόνα της Λαμίας. Και νομίζω ότι θα υπάρξει και μια ομάδα έκπληξη, γιατί πάντα έτσι γίνεται, δεν ξέρω ποια είναι. Αλλά σίγουρα μην παραξενευτείτε και μην παραξενεύεστε κάθε Κυριακή. Βλέπετε ομάδες, τους αγώνες, να μου πετάει έκφραση λίγο έτσι. Να μην τους έχετε λοιπόν και πολύ ψηλά στην εκτίμησή σας και τελικά αυτές οι ίδιες οι ομάδες την Κυριακή κατά τη διάρκεια του αγώνα να σας βγάζουν το αντίθετο, το διαφορετικό. Αυτή είναι και η
η χαρά ενός πρωταθλήματος στον οποίο συμμετέχουν 13 ομάδες, στον οποίο θα γίνουν 30 παιχνίδια, 35 με τα play-off. Η πρεμιέρα λοιπόν είναι αυτό. Η πρεμιέρα είναι, είχε την έκπληξη, η νίκη της Ακίνθου, διέδειξε την ομάδα του Ηρακλή ότι θα πρωταγωνιστήσει. Και κλείνοντας τη Δευτέρα, επειδή παίξαμε εμείς, και νομίζω ότι έχει και μια ομάδα που με 25 μόλις μέρες δουλειάς, τουλάχιστον για 20 λεπτά, έπαιξε ποδόσφαιρο στην κατηγορία και μιλάει για τους δύο μήνες. Η ομάδα της ΑΕΛ για 20 λεπτά έπαιξε ποδόσφαιρο. Εμένα αυτός είναι ο στόχος.